Σε μια τολμηρή και αποφασιστική κίνηση, ουκρανικά μη επανδρωμένα οχήματα επιφανείας USV πραγματοποίησαν χτύπημα ακριβίας σε ρωσικό πολεμικό πλοίο κλάσης Ροπούτσα 1 στον κόλπο Νοβορορσίσκ κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 4 Αυγούστου 2023. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε από μη επανδρωμένα σκάφη του ουκρανικού ναυτικού, δείχνει την κλιμάκωση των επιθέσεων για πίεση στο ρωσικό στόλο μετά την αποχώρηση Ρωσίας από τη Συμφωνία για τα Σιτηρά. Ενώ το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας αρχικά ισχυρίστηκε ότι αναχέτησε την επίθεση, δηλώνοντας ότι και τα δύο ουκρανικά USV ήταν εξουδετερωμένα, στοιχεία από πλάνα νωρίς το πρωί στο Βονοβορορσίσκ απέδειξαν ότι είπε ψέματα, καθώς αποκαλύφθηκε η πραγματική έκταση καταστροφής του ρωσικού αποβατικού, το οποίο μπάζει νερά. Το σκάφος που στοχεύθηκε αναγνωρίστηκε στο μεγάλο αποβατικό πλοίο Project 775 Ολενεγκόρσκι Γκορνιάκ και φαίνεται ότι υπέστη εκτεταμένες ζημιές γέρνοντας πολύ προς την πλευρά του λιμανιού του, και ενώ ήταν υποβοηθούμενο από τρία ρημουλκά πλοία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ασφαλείας Ουκρανίας SBU, ενορχίστρωσαν την τολμηρή αυτή επίθεση, εξοπλίζοντας τα μη επανδρωμένα drones με 450 γυλά εκρηκτικών. Πρέπει να τονιστεί ότι η επίθεση αυτή αντιπροσωπεύει την πιο μακρινή απόσταση που πέτυχαν τα drones του Ουκρανικού Ναυτικού, καθώς διένυσαν, ανενόχλητα, περίπου 700 χιλιόμετρα γύρω από την Κρυμαία για να εκτελέσουν το χτύπημα στον κόλπο. Το χτυπημένο σκάφος, ο Ολενεγκόρσκι Γκορνιάκ, ήταν παλαιότερα μέρος του βόρειου στόλου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, πριν αναπτυχθεί στη Μαύρη Θάλασσα ως προετοιμασία για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Το πλοίο ανήκει στην ίδια κλάση με το Κωνσταντίν Ολασένσκι, του Ουκρανικού Ναυτικού, το οποίο κατελήφθη από τη Ρωσία κατά την προσάρτηση της Κρυμαίας το 2014. Επιπλέον, ένα βίντεο που κυκλοφόρησε από τους Ουκρανούς και δείχνει τα ουκρανικά USV παρουσιάζει ότι όχι μόνο δεν αναχαιτίστηκαν, αλλά το αγκυροβολημένο ρωσικό πλοίο δεν αναγνώρισε τον επικείμενο κίνδυνο, καθώς το USV πλησίασε απαρατήρητο, φορτωμένο με εκρηκτικά και προκάλεσε καταστροφικό χτύπημα στον υποψίαστο σκάφος. Το πιθανότερο είναι το δεύτερο USV να ήταν αυτό που αναχαιτίστηκε μετά το πρώτο χτύπημα. Πείτε μας τη γνώμη σας για την εξέλιξη αυτή στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει και να κάνετε εγγραφή στο MSHD αν δεν έχετε κάνει ήδη, με ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, mshd.gr.